Κύριε Υπουργέ, η διαχρονική συνειδητή απαξίωση και εγκατάλειψη από όλες τις κυβερνήσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο νομό Λάρισας έχουν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, αντίστοιχα σε ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και την όξυνση φυσικά άλλων προβλημάτων που απαιτούν άμεσα και επιτακτικά λύσεις. Και ιδιαίτερα φυσικά αυτή την περίοδο, αν θέλετε, εδώ και ένα χρόνο με το ξέσπασμα της πανδημίας και παράλληλα τις ανάγκες που καλούνται να ανταπεξέλθουν οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα κέντρα υγείας εν προκειμένου και στον εμβολιασμό του πληθυσμού. Ενδεικτικά αναφέρονται στην ερώτηση τα προβλήματα που υπάρχουν, ενδεικτικά αναφέρω μερικά, σε όλα τα κέντρα υγείας, 5 κέντρα υγείας έχει ο νομός Λάρισας. Για παράδειγμα, σε όλα τα κέντρα υγείας εκτός από την Ελασσόνα δεν λειτουργούν τα εργαστήρια, αιματολογικό, βιοχημικό, μικροβιολογικό. Είχαν κλείσει φυσικά με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά παραμένουν κλειστά και με τη σημερινή. Ενώ η όποια διεκπαιρέωση των όποιων εξετάσεων γίνεται μέσω αποστολής των υλικών, των βιολογικών υλικών, μέσω εταιρεών ταχυμεταφοράς σε άλλες υγειονομικές δομές. Αντίστοιχα, ενώ το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας και Τρινάβου διαθέτουν νεοπροσληφθέντες οδοντίατρους, δεν λειτουργούν τα οδοντιατρία. Δεν υπάρχει υποδομή κατάλληλη, τέλος πάντων τα μέσα, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν ιατροί ακτινοδιαγνώσεις και τεχνολόγια την λειτουργία των αντίστοιχων ακτινολογικών εργαστηρίων, τόσο στα κέντρα υγείας Ελασσόνων και Γόνων, ενώ αντίστοιχα στο κέντρο υγείας Φαρσάλων το ακτινολογικό μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας παρότι διαθέτει τεχνολόγο, αλλά δεν έχει ιατρό ακτινολόγο. Αντίστοιχα προβλήματα κτηριακής φύσεως υφίστανται και στα κέντρα υγείας Ελασσόνας, Φαρσάλων, του Τρινάβου, που χρήζουν άμεσα την επιτόπιση, όπως και τα περιφερειακά ιατρία στο νομό. Αντίστοιχα, υπάρχουν ζητήματα με την καθαριότητα στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία. Και φυσικά σημαντικές ελλείψεις στην κάλυψη, όχι δεν υφίσταται, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι και χρήζει βελτιώσεων η κάλυψη από το ΙΚΑΒ των κέντρων υγείας. Έτσι λοιπόν οι κενές οργανικές θέσεις, για παράδειγμα, ενώ είναι 80 και στα 5 κέντρα υγείας, δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα. Συνεπώς τα ερωτήματα που βάζουμε, κυρία Πρόεδρε, προς τον Υπουργό είναι σε τι μέτρα θα προβεί, τι μέτρα θα λάβει, ώστε άμεσα να καλυφθούν τα κενά των οργανικών θέσεων των κέντρων υγείας στο νομό Λάρισας και την ενίσχυση των κέντρων υγείας. Αντίστοιχα και του κέντρου υγείας στην πόλη της Λάρισας μέσω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντίστοιχα με τη μονιμοποίηση, εμείς λέμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων και το διορισμό με κατεπίγωση στις διαδικασίες και έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων όλων των υποψήφιων ιατρών για τις μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και το διορισμό όλων των υποψήφιων γενικών γιατρών για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2019. Αντίστοιχα, η δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κατάλληλους χώρους, με αντίστοιχη στελέχωση, μέσω κατεπηγουσών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Και φυσικά την άμεση στόχος με η άμεσα επιμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού που καλούνται να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στις ανάγκες των έκτακτων γενικά περιστατικών στην περίθαλψη υγείας του λαού της περιοχής, αλλά και στα ζητήματα που προκύπτουν από τον COVID-19. Και αντίστοιχα η αξιοποίηση μέσω της επίδειξης του ιδιωτικού τομέα και η υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικά του εμβολιαστικού προγράμματος. Και αντίστοιχα η κρατική χρηματοδότηση, η οποία ούτως ή άλλως γνωρίζουμε όλοι ότι για το 2021 από τον προϋπολογισμό που συζητήσαμε τέλος του 20 θα είναι ακόμα περαιτέρω μειωμένη. Ευχαριστώ κύριε Συνάδελφε. Ελάτε κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας διανύει το 37ο έτος από συστάσεώς του. Και όπως συνηθίζω να λέω, έχει πλέον συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια του. Χρειάζεται, επομένως, η εφαρμογή τολμηρών, αλλά και ταυτόχρονα πολύ
καλά σχεδιασμένων πολιτικών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση και τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γνωρίζουμε όλοι, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί τον πυλώνα ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και γνωρίζουμε επίσης ότι η πρωτοβάθμια είναι το πρώτο σημείο επαφής κάθε πολίτη στην αναζήτηση για υπηρεσίες υγείας και ειδικά στην περιφέρεια. Και είναι γεγονός ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρουσιάζονται διαχρονικά ελλείψεις και κενά. Και το λέω διαχρονικά διότι όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να έχουμε ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα υγείας, ρίχνοντας περισσότερο βάρος στα νοσοκομεία και αμελώντας το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της μετανοσοκομιακής. Η προηγούμενη κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια και αυτή να κάνει μια μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, δεν έδωσε την αναγκαία έμφαση στην ανασυγκρότηση των υφιστάμενων κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, των τοπικών ιατρείων και γενικότερα σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορούσε τις δομές και υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την αξιολόγησή τους, τον επανασχεδιασμό τους και τον εξυγχρονισμό τους. Και σίγουρα όλο αυτό, μαζί με τις διαχρονικές αβελτηρίες, μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση που σίγουρα χαρακτηρίζεται ως προβληματική. Εμείς από τη μεριά μας επιδιώκουμε τη σύνθεση, την ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια με τα κέντρα υγείας αποτελεί τον επιχειρησιακό μας βραχίωνα στην υλοποίηση του εμβολιασμού των πολιτών. Και για να πετύχουμε κάτι τέτοιο χρειάζεται ενίσχυση σε προσωπικό, αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, σύγχρονος εξοπλισμός και οπωσδήποτε ένα σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο νομό Λάρισσας, για να έρθω στην ερώτησή σας, αναπτύσσονται συνολικά 6 κέντρα υγείας, τα οποία υπάγονται 30 περιφερειακά ιατρεία. Και σε αυτά τα κέντρα υγείας υπηρετούν συνολικά 60 γιατροί και 124 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, υπηρετούν επικουρικοί γιατροί και για τη λειτουργία των εμβολιαστικών γραμμών έχει προβλεφθεί και εγκριθεί η πρόσληψη και επιπλέον επικουρικού προσωπικού. Επομένως, καταρχάς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση στην διεξαγωγή των εμβολιασμών, σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση των κέντρων υγείας που αναπτύσσουν εμβολιαστικές γραμμές. Άλλωστε, έχουμε μεριμνήσει για τη σταδιακή εκκίνηση στη λειτουργία των εμβολιαστικών γραμμών στα κέντρα υγείας, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις των εμβολίων, αλλά και την προτεραιότητα που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τις ομάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κέντρων υγείας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να σημειώσω τα εξής. Μιλήσατε για μικροβιολογικά εργαστήρια. Αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει πρόβλημα με τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα δείγματα που λαμβάνονται από τα κέντρα υγείας αποστέλλονται σε εργαστήρια που έχει σύμβαση η 5η υγειονομική περιφέρεια και τα οποία βεβαίως δίνουν τα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για τα οδοντιατρία των κέντρων υγείας Ελασσόνας και Τυρνάβου, απαιτείται η πρόσληψη 2 μόνιμων οδοντιάτρων και με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης της οδοντιατρικής έδρας θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν κανονικά. Η ΔΕ Βλάβη στο ακτινολογικό μηχάνημα του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων έχει ήδη αποκατασταθεί εδώ και 10 ημέρες και λειτουργεί υπό την εποπτεία τεχνολόγου. Την έλλειψη προσωπικού γιατρών ακτινοδιαγνωστικής στα κέντρα υγείας Ελασσόνας και Γόνων σωστά την εντοπίζετε. Έχουμε κάνει προσπάθειες με προκηρύξεις θέσεων επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και πιστεύουμε ότι με την αναθεώρηση των κινήτρων για το ιατρικό προσωπικό, που πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε, θα δώσουμε λύση και σε αυτό το ζήτημα. Και για την ώρα, τα 2 νοσοκομεία της Λάρισσας καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Για τα κτηριακά προβλήματα, κυρίως των κέντρων υγείας Ελασσόνας, Φαρσάλων και Τυρνάβου, κλιμάκια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας έχουν επισκεφτεί τις εν λόγω δομές, έχουν καταγράψει τα προβλήματα με σκοπό να προχωρήσουμε άμεσα σε κτηριακές παρεμβάσεις. Για την καθαριότητα σε όλες τις δομές υγείας του νομού Λάρισσας εργάζονται άτομα
που έχουν προσληφθεί με ατομική σύμβαση εργασίας. Επιπρόσθετα, θα υπογραφεί και σύμβαση ανάμεσα στην Πέμπτη, είπε, και ανάδοχο εταιρεία για την καθαριότητα των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων. Ως εκ τούτου, τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουν παρουσιαστεί στον τομέα της καθαριότητας θα αμβληθούν, αφού στο έργο των ήδη εργαζόμενων στην καθαριότητα με συμβάσει ορισμένου χρόνου θα συνδράμουν και άλλοι εργαζόμενοι. Τέλος, η κάλυψη των κέντρων υγείας από το ΕΚΑΒ πραγματοποιείται χάρη στις προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού που έχουν υλοποιηθεί και πιο συγκεκριμένα το 2020 8 άτομα ως επικουρικό προσωπικό στην κατηγορία ΔΕΛΤΑ ΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων. Στη δευτερολογία μου, κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω και στα υπόλοιπα ερωτήματα του κυρίου Λαμπρούλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Φλινάρου. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπως εντοπίσαμε και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και όλοι μας, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας με τα τεράστια προβλήματα που είχε, είτε σε επίπεδο νοσοκομείου, είτε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε έκτακτες καταστάσεις μια πρωτοφανή όντως, υγειονομικά τουλάχιστον, πανδημία, με προσωπικό που ήταν πολύ πίσω, προσωπικό, υποδομές, υλικοτεχνική υποδομή και πάει λέγοντας, πολύ πίσω από τις ανάγκες της κανονικής περίοδου προ-πανδημίας. Και τα προβλήματα είναι γνωστά. Γι' αυτό είναι και διαχρονικά. Το εντοπίζετε και εσείς, το εντοπίζουμε και εμείς. Όμως υπάρχει αιτία πίσω από αυτό. Και οι αιτίες είναι συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας, στο σύνολο δηλαδή της δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Με την πολιτική στα πλαίσια της στρατηγικής κατεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα υγείας. Και προφανώς εδώ κολλάει αυτό που είπατε στην αρχή στην πρωτολογία σας, ότι είναι ίσως και διάστημα, είναι χρόνος, αν το θυμάμαι καλά, να δοθεί σύνταξη στο υπάρχον σύστημα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυταπάτες ότι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως και τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με μια σειρά από παρεμβάσεις τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων σε επίπεδο νομοθετημάτων εννοώ, μετατρέπουν όλο και περισσότερο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από δημόσιο, να το πούμε έτσι, αγαθό που θα έπρεπε να είναι ως αναφορά τη λειτουργία τους, σε πλήρη παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα, με τον πολυκερματισμό που υφίστανται αυτή τη στιγμή και είναι αποτυπωμένο σε μια σειρά από νομοθετήματα σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αποτέλεσμα όλες αυτές τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια και στην υγεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα είναι τι? Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, να βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά για υπηρεσίες που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, το κράτος να τις παρέχει δωρεάν. Και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και όταν λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν εννοούμε μόνο παροχή υπηρεσιών, δηλαδή το άμεσο πρόβλημα αντιμετώπισης, αλλά κυρίως ο τομέας της πρόληψης. Που εκεί και αν χρειάζεται προσωπικό, ειδικότητες και αντίστοιχες παρεμβάσεις στον πληθυσμό, των περιοχών που καλύπτουν, αντίστοιχα στα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τα εργασιακά, εργασιακές συνθήκες βλέπε και πάει λέγοντας, στους χρόνιους πάσχοντες, στους ανάπηρους των περιοχών αυτών. Αυτή όμως η κατεύθυνση δεν αφορά τη δική σας πολιτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αυτό το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι όσο πιο γρήγορα το κατανοήσει ο λαός και βάλει σε σύνταξη τη δική σας πολιτική, αλλά και την πολιτική που των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έχει την υγεία ως εμπόρευμα, το φάρμακο εμπόρευμα, τόσο ο λαός θα χάνει από τα δικαιώματα που έχει κατακτήσει ο ίδιος με αγώνες και στα ζητήματα της υγείας, της δημόσιας υγείας, και ο ίδιος θα βάζει και θα καλείται να πληρώνει ακόμα περισσότερο υπέρογκα ποσά για να έχει υπηρεσίες που δικαιούται, γιατί τις έχει πληρώσει και τις έχει ξαναπληρώσει. Και δύο λόγια, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Δύο λόγια, είπατε για 6 κέντρα υγείας. Το έκτο κέντρο υγείας, προφανώς αυτό έχει την υπόψη, είναι το κέντρο υγείας στη Λάρισα. Μια πόλη με πληθυσμό 170 και πλέον χιλιάδες κόσμο. Τι κάνατε εσείς ως κυβέρνηση?
συνεχίσατε αυτή τη διαχρονική που λέμε εγκατάλειψη και το φτάσατε. Αλλάξατε το όνομα. Από παιδί, πρώην παιδί πλέον, έγινε κέντρο υγείας Λάρισας, αστικού τύπου υποτίθεται. Δεν υπάρχει οργανόγραμμα. Δεν έχει ούτε το στοιχειώδες, ενδεικτικά αναφέρω, τη στοιχειώδη λειτουργία που θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο τύπου κέντρο υγείας στον αστικό ιστό να λειτουργεί όλο το 24ωρο με εφημερίες. Να μην πούμε για το προσωπικό, σε τι κατάσταση βρίσκεται και αριθμητικά, αλλά και σε ό,τι αφορά το ποιοτικό με την έννοια ειδικότητες και τα λοιπά που έχει ανάγκη ο λαός της Λάρισας. Και βέβαια, στην εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει το κέντρο υγείας μέσα και στην πόλη, προστίθεται, όπως είπα για τα άλλα κέντρα υγείας, προστίθεται τα ζητήματα του μαζικού εμβολιασμού του λαού. Και βέβαια, οι επιτροπές των ΚΕΠΑ που λειτουργούσαν στο κέντρο υγείας, στο πρώην παιδί, να το πω έτσι, ξεσπιτώθηκαν και σε αυτή την κατεύθυνση το εργατικό κέντρο Λάρισας, δηλώνοντας, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη του στους πάσχοντες συμπολίτες, παραχώρησε αίθουσες για να στεγαστούν οι επιτροπές των ΚΕΠΑ να λειτουργούν, προκειμένου να λειτουργήσουν, γιατί το κέντρο υγείας μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο. Με αποτέλεσμα, ακριβώς αυτό το ότι μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει παρόλο τις τεράστιες ελλείψεις και έστω στα στοιχειώδη ζητήματα ή προβλήματα, αν θέλετε, υγείας που προκύπτουν και καλούνται να καλύψουν οι συνάδελφοι υγειονομικοί στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει να κάνει με την απαξίωση, με τη συνειδητή απαξίωση των δομών υγείας και σε επίπεδο νοσοκομείων και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μια πολιτική που θέλει να απεμπολίσει το κράτος από πάνω την ευθύνη του λειτουργίας όλων αυτών των δομών και όχι μόνο στην υγεία, και φυσικά να ανοίξει πεδίο δόξης λαμπρών στο ιδιωτικό, στο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι οι αριθμοί που συνεχώς δείχνουν την ανωδική τάση της ιδιωτικής υγείας, μείωσης αντίστοιχα της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας και φυσικά το λαό μας να βάζει ακόμα περισσότερο το χέρι στην τσέπη του προκειμένου να έχει τα στοιχειώδη.